Όπως γνωρίζετε, ο βιολογικός ιτίας κατασκευάστηκε, ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2000 και η δοκιμαστική του, λειτουργία άρχισε το 2000, αρχές του 2001. Έχει περάσει δηλαδή 20 χρόνια λειτουργίας. Είναι ένας βιολογικός που λειτουργεί με τον παλιό τρόπο λειτουργίας το βιολογικό, με τον παρατεταμένο αερισμό που λένε. Ήταν ένας ενεργοβόρος, πολύ ενεργοβόρος βιολογικός, ήταν δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, δηλαδή καταναλώνει πάρα πολύ ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να λειτουργήσει αυτός ο βιολογικός, γιατί έτσι σχεδιαζόταν την εποχή εκείνη τα έργα αυτά. Εμείς τώρα εξυγχρονίζουμε αυτό το βιολογικό, τον κάνουμε πλέον τριτοβάθμιο, μετατρέπουμε κάποιες ενεργοβόρες λειτουργίες, προσπαθούμε και κάνουμε αλλαγές πλέον στα μηχανήματα, έτσι ώστε, γιατί όπως γνωρίζετε η τεχνολογία προχωράει και έτσι έχουν βγει καινούρια μηχανήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να μην καταναλώνουν τόση ηλεκτρική ενέργεια. Τον κάνουμε λοιπόν, κάνουμε δηλαδή μια έξτρα μονάδα μέσα στον χώρο του βιολογικού, πέρα από την αναβάθμιση των ήδη υπάρχοντων μονάδων, ο οποίο θα δίνει τριτοβάθμια επεξεργασία νερού με απολύμαση για να δοθεί για άρδευση πλέον. Όπως γνωρίζετε, ο βιολογικός ιτίας επεξεργάζεται και απορρίπτει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το νερό το επεξεργασμένο στον υποθαλάσσιο αγωγό που είναι στην πόλη της Ιτίας, στον κόλπο της Ιτίας. Είναι από ανάλογα τη χρονιά, είναι από 650.000 έως 800.000 κυβικά μέτρα νερού πέφτουν στη θάλασσα. Αυτά τώρα προσπαθούμε, αυτά τα κυβικά, όχι όλα φυσικά, την χειμωνική περίοδο μπορεί να μην χρησιμοποιείται για πότισμα και συνεπώς πάλι θα ξαναπηγαίνουν κάποια στη θάλασσα αναγκαστικά, αλλά τα περισσότερα θεωρώ ότι μπορούν να πάνε πάνω από 500.000, μπορούν να πάνε για άρδευση πλέον. Το οποίο εκτός από ότι θα βοηθήσει στην διαδικασία εκεί που πάει στο συγκεκριμένο χώρο που έχουμε επιλέξει για να πάμε να ποτίσουμε, που είναι η περιοχή του Νταούσο, που φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, ας πούμε, σχεδόν μέχρι το Πλατάνι και μέχρι τον Ξερόκαμπο σκοπής, αυτές οι περιοχές, όπως γνωρίζετε, υπάρχει πρόβλημα υφαλμήρησης των υπαρχόντων γεωτρήσεων που υπάρχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Έχουν δηλαδή, με άλλα λόγια, εισχωρέσει η θάλασσα και έχει καταστραφεί. Ο υδροφορέας τους έχουν πάρα πολλά χλωροϊόντα. 3.000, 4.000 παιδιά. Δεν είναι νερό δηλαδή κατάλληλο ούτε για πότισμα αυτό το νερό. Διότι δημιουργεί προβλήματα στα δέντρα και στα φυτά. Αυτό λοιπόν θα αξιοποιούμε αυτό το νερό. Αυτό θα έχει τη δυνατότητα να ποτίζουν και παράλληλα με τη μη άντληση, ας πούμε, αφού θα σταματήσουν να αντλούν τόσες ποσότητες νερό οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις, ίσως επανέλθει και ο υδροφορέας στην αρχή του κατάσταση μετά από κάποια χρόνια. Είναι δηλαδή ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι πέρα ότι είναι το νερό αυτό είναι και βιολογικό, διότι έχει κάποια γνωστησία τα οποία τα χρησιμοποιούν οι καλλιέργειες, είναι σαν να λιπαίνεις δηλαδή όταν ποτίζεις με αυτό το νερό, θα γίνει ανάρπαστο. Είναι δεδομένο, όπως και όπου το έχουμε δώσει, που ήδη το έχουμε δώσει σε μικρούς βιολογικούς, όπως είναι στις Αρμένους και στη Ζάκρο και σε διάφορα άλλους, στις Αρμένους ειδικά, εδώ γίνεται χαμός που το πορτοπάρει το νερό. Έτσι, λοιπόν, παρόλο που είναι πολύ μικρότερες ποσότητες. Το έργο λοιπόν έχει δύο υποέργα. Το ένα αφορά μια προμήθεια που είναι όλη αυτή η διαδικασία μετατροπής του παλιού βιολογικού σε τριτοβάθμιο, με όλες τις προμήθειες των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που χρειάζονται, και η μονάδα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Και το δεύτερο υποέργο αφορά τον αγωγό να φύγει από το βιολογικό σιτίας, να πάει στο χώρο του αεροδρομίου που γίνεται μία μεγάλη 2.500 κυβικών χωρητικότητας δεξαμενή. Από εκεί λοιπόν το νερό, με μία μικρή προώθηση για να μπορεί να πάει και σε κάποια υψόμετρα που θέλουμε, θα φεύγει ένας αγωγός που ακολουθάει τον περιφερειακό δρόμο του αεροδρομίου, καταλήγει στον κόβο της Γκέλας, από εκεί μέσα προχωράει στον δρόμο του ασφαλτοστρωμένου που πηγαίνει στην Παναγία τη Φανερωμένη, και εκεί πάνω γίνονται όπου υπάρχει κόμβος από αγροτικούς δρόμους, δημιουργούνται κολεκτέρ που εκεί πάνω θα συνδεθούν. Είναι ένα άλλο έργο το οποίο θα το εκτελέσει ο Δήμος σε επόμενη φάση, για να δώσει στους καλλιεργητές, στους ανθρώπους, πλέον παροχές στις ιδιοκτησίες τους. Ο προϋπολογισμός του έργου για το μεν υποέργο της προμήθειας είναι 1.130.000, αν θυμάμαι καλά, και το άλλο υποέργο είναι 2.100.000
800.000 το έργο, έτσι, για να γίνει ο αγωγός δεξαμενή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη μας. Έχουμε ξεκινήσει να το προετοιμάζουμε από το 2010, αλλά όπως καταλαβαίνετε τέτοια έργα πρέπει να βρει την ανάλογη χρηματοδότηση. Προσπαθήσαμε να το βάλαμε στο ΕΣΠΑ, δεν μπορέσαμε, δεν τα καταφέραμε, διότι εκεί οι επιλογές είναι, όπως ξέρετε, γίνονται με μια κάποια κριτήρια. Προσπαθήσαμε να το βάλουμε στα ΕΠΕΡΑ, στα προγράμματα του Υπουργείου, δεν τα καταφέραμε και τελικά το βάλαμε στο Φιλόδημο, που με τη διαδικασία αυτή που με άλλαξε, ας πούμε, τον τρόπο, την μετανομάστηκε σε Τρίτσις, εντάχθηκε στον Τρίτσις, στο πρόγραμμα Τρίτσις. Είναι δηλαδή με άλλα λόγια εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, άρα το έργο θα εκτελεστεί κανονικότατα. Ευελπιστούμε ότι τώρα, αφού περάσαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία σήμερα της διακήρυξης, θεωρούμε ότι σε ένα τρίμηνο θα έχουμε ανάδοχο για το υποέργο της Προμήθειας. Την πορεία θα βγάλουμε και το άλλο έργο, έτσι αλλιώς θα ενημερωθείτε. Θεωρούμε ότι το έργο μέσα στο 2021 θα έχει ξεκινήσει σίγουρα. Το υποέργο της Προμήθειας πολύ πιο νωρίτερα, δηλαδή πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι να έχει ξεκινήσει, και το άλλο μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ξεκινήσει. Ο συνολικός χρόνος, ας πούμε, είναι 24 μήνες. Οπότε, δηλαδή, σε 2 χρόνια θα το έχουμε να είναι πλέον σε εξέλιξη και να είναι εκτελέσιμο και να μπορεί να αποδώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει.